Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σε αυτό το σύντομο βιντεάκι θα δώσουμε μια εξήγηση πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση, το σχολικό email, το οποίο δόθηκε φέτος για πρώτη φορά και το οποίο θα διατηρήσουν όλοι οι μαθητές μέχρι να τελειώσουν τη σχολική τους πορεία. Πληκτρολογήστε την εξής διεύθυνση. https://mail.ionos.de. Στη σελίδα που θα μεταφερθείτε, θα βάλετε τα στοιχεία τα οποία σας έχουν δοθεί σε γραπτή μορφή. Σε αυτή την περίπτωση, για το παράδειγμά μας, το email του Κώστα Παπαδόπουλου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που σας έχει δοθεί, τον οποίο επίσης θα βρείτε στο έγγραφο. Επιλέξτε Login. Αφού επιλέξετε Login, ενεργοποιήσατε με επιτυχία τον λογαριασμό. Ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είναι να αλλάξετε τον κωδικό και να βάλετε κάποιον προσωπικό. Αυτό θα το καταφέρετε ως εξής. Επιλέξτε το εξής σύμβολο δεξιά πάνω και έπειτα την υπηρεσία Password Endan. Εδώ θα βάλετε τον κωδικό που βρίσκεται στο φυλάδιο και εδώ θα επιλέξετε ένα δικό σας νέο κωδικό. Επιλέξτε Password Endan και ήδη έχετε αλλάξει τον κωδικό σας. Ένα άλλο βήμα που σας συμβουλεύουμε είναι να ρυθμίσετε την προώθηση των μηνυμάτων. Επιλέγουμε το ίδιο σύμβολο δεξιά πάνω και την υπηρεσία email. Εδώ θα βρείτε τη λέξη Automatische Weiterleitung. Εάν το επιλέξετε, μπορείτε εδώ να βάλετε την διεύθυνση που θέλετε να προωθούνται τα emails. Κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια διεύθυνση Google, κάποιοι GMX, κάποιοι από άλλες εταιρείες. Πληκτρολογώντας λοιπόν εδώ τη διεύθυνση και Änderung übernehmen, έχετε ρυθμίσει όλα τα emails που θα έρχονται στη σχολική διεύθυνση να προωθούνται σε έναν άλλο λογαριασμό. Η σχολική διεύθυνση θα είναι από εδώ και στο εξής ο μοναδικός διάβλος επικοινωνίας με τους καθηγητές και με τη διεύθυνση του σχολείου. Πληροφορίες θα δέχεστε πάνω σε αυτή τη διεύθυνση. Οπότε, σας συμβουλεύουμε να ενεργοποιήσετε σύντομα το email σας και να ρυθμίσετε την προώθηση έτσι ώστε να μην χάσετε κάποια ενημέρωση. Εάν χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους στις εξής διευθύνσεις.